Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά η Θεία Λειτουργία για τη γιορτή της Αναλήψεως του Κυρίου. Πιστοί προσήλθαν στην Εκκλησία τηρώντας τις αποστάσεις που επιβάλλει η περίοδος που ζούμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 40 ημέρες από την Ανάσταση του Ιησού. Καιρό εκείνο, Αναστάς ο Ιησούς εκ νεκρών. Όπως εκείνος ανέβηκε ψηλά στους ουρανούς και εμείς να ανεβαίνουμε, μόνο να ανεβαίνουμε, η ζωή μας είναι ανάβαση. Πιστοί και κλήρος έδωσαν το παρόν και με συγκίνηση παρακολούθησαν τη λειτουργία για την 40η ημέρα που σύμφωνα με τη θρησκεία ο Κύριος ανέβηκε στους ουρανούς. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές γιορτές του χριστιανισμού. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μόνο να ανεβαίνουμε ψηλά, μόνο να χαιρόμαστε. Και μόνο να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Την ανάληψη του Χριστού γιόρτασαν και στην Ελούντα, τηρώντας τα έθιμα της ημέρας. Σύμφωνα με την παράδοση, η Πέμπτη της Αναλήψεως είναι η ημέρα κατά την οποία οι ψυχές των νεκρών, ακόμη και των αμαρτωλών, είναι ελεύθερες να κυκλοφορούν στη γη ανάμεσα στους ζωντανούς και τους οικείους τους. Με την Ανάληψη του Χριστού όμως, πρέπει να γυρίσουν στον τόπο τους. Η γιορτή της Αναλήψεως σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη του καλοκαιριού, το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα και την αναζήτηση της πέτρας της Μαλλιαρής. Μία άλλη διάσταση της γιορτής είναι η κάθοδος στη θάλασσα. Θεωρείται η γιορτή που ο λαός της Υπαίθρου επιτρέπει στον εαυτό του να κατέβει στη θάλασσα και να βουτήξει για κολύμπι στο νερό. Εν τω μεταξύ, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, με ανακοίνωσή της, αναφέρεται στη Θεία Κοινωνία, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία μετάδοσης κάποιας ασθένειας.